η γάτα και το σηκώτη. Ο Νασραντίν Χότζας αγαπούσε πολύ το σηκώτη. Τακτικά λοιπόν αγόραζε ένα κομμάτι σηκώτη και το πήγαινε στη γυναίκα του Νεμινέ λέγοντάς της: «Θα τη γανίσεις αυτό το σηκώτη για το φάω το βράδυ, είναι μόνο για μένα». Η γυναίκα του, παρόλο που είχε να φάει διάφορα άλλα πράγματα, έκλεβε πάντα λίγο από το σηκώτη του άντρα της και το έτρωγε αυτή. Ο Χότζας αντιλαμβανότανε ότι το σηκώτη ήταν λειψό και παραπονιότανε: «Βρε γυναίκα, περισσότερο σηκώτη είχα φέρει». «Ναι, Χότζα μου», απάντησε η Μινέ, «μα μου έκλεψε ένα κομμάτι η γάτα». «Η γάτα?» «Ναι, η γάτα», του λέει, απάντησε η Μινέ. «Παναθεμάτινα, σου λέγω τόσο καιρό να τη φαρμακώσουμε, μα εσύ δεν το θέλεις». «Όχι, δεν φαρμακώνω τη γάτα μου», απάντησε ο Χότζας. «Καλά», είπε η Μινέ. Η Χότζενα δεν τη χόντευε τη γάτα. Και εδώ σου έδρωγε το σηκώτη του Χότζα για να του λέει ότι το φάγει η γάτα και να πάρει επιτέλους την απόφαση να την εξοντώσει. Κάποια μέρα λοιπόν ο Χότζας είχε αγοράσει μια ολόκληρη οκά σηκώτη, λογαριάζοντας ότι και το μισό να έδρωγε ακόμα η γάτα, θα έμενε μισή οκά ακόμα για αυτόν. Το βράδυ λοιπόν ζήτησε ο Χότζας το σηκώτη. Μα η Χότζενα, που έτυχε να έχει περισσότερο όρεξη εκείνη τη μέρα, είχε καταβροχθήσει ολόκληρη την οκά και του είπε θρασύτατα: «Α, Χότζα μου, απόψε δεν θα φάω σηκώτη. Δεν θα φάω σηκώτη, δεν θα φάω, Χότζα μου, γιατί το πήρε όλο η γάτα. Όλο το σηκώτη. Μια οκά σηκώτη. Μια οκά, Χότζα μου. Και το φαγε. Και το φαγε. Τι θα τα άφηνε? Μια οκά σηκώτη», ρωτήθηκε πάλι ο Χότζας. «Μια οκά, Χότζα μου», αποκρίθηκε η Χότζενα. Ο Νασραντίν Χότζας σκέφτηκε λίγο και ύστερα βρήκε τη γιαγιά του, τη χάιδεψε λίγο, την πήρε στην αγκαλιά του και παίρνοντας τη γυναίκα του μαζί, πήγανε στο διπλανό μανάβι, του οποίου του ζήτησε το καντάρι του. Εζήγησε λοιπόν τη γάτα που την είχε δέσει σε ένα μεγάλο μαντίλι και είπε: «Βάει, βάει, μια οκά, ίσα ίσα είναι το... είναι το ζωντανό. Βλέπεις, Χότζα μου, τι είπα να δέσω τα διδυνοτικά η Χότζενα. Βλέπεις που έχω δίκιο». «Δίκιο έχεις, μα αν αυτό είναι το βάρος της οκάς που είναι το φαγωμένο σηκώτη, τότε πού είναι η γάτα?» Και έδιρε τη γυναίκα του για να βγάλει όλο το άχτη.